Καταπέλτηση ήταν η απόφαση του τριμελούς πλημελιωδικείου της Καλαμάτας για τους Πέτρο Τατούλη και Δημήτρη Καφαντάρη. Και στους δύο επιδικάστηκε ποινή 2 χρόνια φυλάκιση με τριετή αναστολή, μετά και την εξέταση της μηνυτήριας αναφοράς που είχε γίνει από τον δικηγόρο Παναγιώτη Γιαννόπουλο αναφορικά με την φωτιά που είχε ξεσπάσει στο παρελθόν στον χαδά του Αγίου Νικολάου στην Πύλο. Είναι δε χαρακτηριστικό το σημείο πως η απόφαση του δικαστηρίου ήταν ομόφωνη και χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών. Νομίζω το βλέπω απόλυτα δίκαιο. Το δικαστήριο αποφάσισε το αυτονόητο, ότι και οι δύο που έχουν αρμοδιότητα, παρόλο ότι τσακώνονταν για το ποιος είναι πιο πολύ αναρμόδιος, ευθύνονται και οι δύο. Το δικαστήριο έδωσε την ίδια ποινή και στους δύο και έπραξε σοφά. Βέβαια, υπάρχει ο δεύτερος βαθμός. Νομίζω δεν άλλαξε κάτι στο δεύτερο βαθμό και ελπίζω αυτή η απόφαση να τους κάνει τους αυτοδιοικητικούς, όχι μόνο τους καταδικαστές, όλων των παρατάξεων, πιο σοφούς, να παλέψουν για πιο αυτονόητα πράγματα, που είναι για παράδειγμα το περιβάλλον και τα σκουπίδια. Εγώ αυτή την πρόθεση είχα, καταθέτοντας τη μήνυση, και αυτή την πρόθεση θα την διεκδικώ έως το τέλος. Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης, τόσο ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Στατούλης, όσο και ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος Δημήτρης Καφαντάρης, άσκησαν έφεση κατά αυτής. Καταρχήν είναι σεβαστή απόφαση του δικαστηρίου, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι λανθασμένη και θα αποδειχθεί σε δεύτερο βαθμό, ήδη κάναμε έφεση. Γιατί εμείς κάναμε το καθήκον μας, το κάνουμε κάθε μέρα. Να έχουμε τον τόπο καθαρό και μια κοινωνία να ζει όμορφα και αρμονικά. Αυτό κάνουμε και αυτό θα κάνουμε. Από εκεί πέρα, θεωρώ τα στοιχεία που καθέσαμε ήταν τέτοια σοβαρά και μας αθώναν. Το δικαστήριο δυστυχώς δεν τα πήρε υπόψη του. Θεωρώ ότι θα πάμε στο εφετείο, όπου εκεί θα υπάρξει πλήρη δικαίωση.